Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά, 2 του μήνα σήμερα και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε από το Ζάμπιο, μπορούμε να βλέπουμε τη χαρακτηριστική εικόνα, καθώς ξεκίνησε η τελετή υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή του ενεργειακού αγωγού EastMed, μια ιστορική πραγματικά συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Είχε προηγηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πρακτικό αλλά και πιστικό τρόπο να προωθούμε στρατηγικά έργα με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία. Έργα όπως ο EastMed ενέχουν τεράστιο συλλογικό όφελος τόσο για τις χώρες μας όσο και για την ευρύτερη περιοχή, ενώ η υλοποίησή του θα συμβάλλει έμπρακτα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδόλως τυχαία και η απόφαση της Ένωσης για χρηματοδότηση των τεχνικών μελετών κατασκευής του αγωγού, ενώ την ίδια στιγμή η όλη γεωστρατηγική σημασία του αγωγού αναγνωρίζεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με πιο πρόσφατο παράδειγμα την υιοθέτηση του EastMed Act. Φίλοι Πρωθυπουργοί, δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρω πως η τριμερή συνεργασία μεταξύ των χωρών μας έχει θεμελιωθεί σε ένα σχήμα αυτονόητης γεωπολιτικής αξίας, το οποίο δράζεται στις ιστορικά κοινές μας αξίες, με στόχο πάντοτε την οριστική επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην έφλεκτη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι κοινή η πεποίθηση πως οι συνεργασίες μας, βασιζόμενες στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας αλλά και του ειλικρινούς διαλόγου, αποτυπώνουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να επιτευχθούν μέσα όταν χώρες με κοινές ανησυχίες, στόχους και συμφέροντα ενώνουν τις δυνάμεις τους αντί να αυτοαπομονώνονται. Την ίδια στιγμή, όπως έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει, οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει δεν στρέφονται, το έχει πει ήδη και ο Πρωθυπουργός, θα το επαναλάβει με βέβαιος και ο φίλος Πρωθυπουργός του Ισραήλ, δεν στρέφονται εναντίον της όποιας τρίτης χώρας. Το αντίθετο, όποια χώρα το επιθυμεί, είναι καλοδεχούμενη, νοουμένου βεβαίως, πως υιοθετεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου με πλήρη σεβασμό στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας ανεξαρτήτων κρατών. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την υλοποίηση... Μάλιστα, σε εξέλιξη είναι η τελετή υπογραφής της διακρατικής, όπως είπαμε, συμφωνίας για τον αγωγό EastMed. Ωστόσο, πριν νωρίτερα υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ας δούμε τι προηγήθηκε και επανερχόμαστε και πάλι στο θέμα. Στην Αθήνα βρίσκονται ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου για την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας με την Ελλάδα για τη δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου EastMed. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Νίκο Αναστασιάδη, με τον οποίο είχαν συζήτηση σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα. Ο καιρός μπορεί να είναι βροχερός και κρύος έξω, αλλά το κλίμα όπως πάντα είναι ιδιαίτερα θερμό. Κάθε φορά που υποδεχόμαστε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε μια τόσο σημαντική μέρα όπου Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ θα υπογράψουν τη συμφωνία για τον αγωγό EastMed, ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο το οποίο έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύ ουσιαστικής τριμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο. Οπότε, Πρόεδρε μου, και πάλι καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευχαριστώ, φίλε Κυριάκο. Λέμε ότι άμα βρέχει είναι ευλογία, διότι οι χώρες μας μαστίζουν, ιδιαίτερα τα νησιά και από την Ανομβρία. Συνεπώς η ευλογία σήμερα είναι γιατί συλλήφθη με ένα ιστορικό γεγονός, όπως πολύ ωραία έχει σημειώσει, την υπογραφή μιας τριμερούς, εν συνεχεία τετραμερούς συνεργασίας, που θέτει τις βάσεις της εμπράκτου επιδίωξης από την αρχή όταν ξεκινήσαμε τις τριμερείς συνεργασίες. Δηλαδή,
να υπάρξει συνεργασία και όχι αντιπαλότητα στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα ενέργειας ή οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει τα κράτη της περιοχής. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Ισραηλινό ομολογό του, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της συμφωνίας. Τσίμλε, πισγά, με ό,τι χασουβά, είμαι νεσί Καφρισίν και ראש ממשלת יוון החדש. תשימו לב שאנחנו קוננו ברית במזרח התיכון, במזרח הים התיכון, ברית שיש לה חשיבות עצומה גם לעתיד האנרגטי של מדינת ישראל, להפיכתה למעצמה אנרגטית, וגם מבחינת היציבות באזור. Στις 12 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπεγράφει το προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Energian Oil and Gas για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω του αγωγού, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Ο δρόμος για την υλοποίηση αυτού του οράματος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα είναι ανηφορικός και δύσκολος. Η συμφωνία του Ζαπίου δεν στρέφεται εναντίον ιασδήποτε χώρας. Στρέφεται υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένας συνασπισμός δυνάμεων για την ειρήνη και για την πρόοδο στην ευρύτερη περιοχή μας. Στις 6 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τριημερή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, λίγη ώρα πριν πέσουν οι υπογραφές για τον αγωγό. Την ίδια ώρα η Τουρκία βρίσκεται σε εκνευρισμό και από το πρωί δύο τουρκικά F-16 έχουν πραγματοποιήσει 6 υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά και τις Ινούσες. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, επέλεξε να μιλήσει για παραχωρήσεις οικοπαίδων νοτίως του Καστελόριζου και της Κρήτης, ανήμερα της υπογραφής της συμφωνίας για τον αγωγό EastMed στην Αθήνα. Το μεσημέρι, μάλιστα, η τουρκική εθνοσυνέλευση ενέκρινε, όπως αναμενόταν, την πρόταση του Ερντογάν για αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη, έπειτα από αίτημα του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγές Αλ-Σάρατς, στο πλαίσιο του Μνημονίου Αμυντικής Συνεργασίας των δύο χωρών. Θα μεταφερθούμε και πάλι στο Ζάπιο. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Να ακούσουμε και από τον κύριο Νετανιάχου ένα απόσπασμα. Καλή στάση στην περιοχή μας. Βεβαίως χαιρετίζω την συνεργασία με την Κύπρο και με την Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο προσθέτει ακόμα περισσότερο στη σταθερότητα και στην ασφάλεια της περιοχής. Και πάλι λέγω ότι δεν πηγαίνουμε εναντίον κανενός, αλλά δουλεύουμε υπέρ των αξιών όλων. Δουλεύουμε για το καλό των λαών μας. Εμείς ζητάμε και προσκαλούμε από οποιαδήποτε χώρα το επιθυμεί, καταρχήν η Ιταλία, κατόπιν η Αίγυπτος, να συνδράμει. Αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση, ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια, ακόμα μεγαλύτερη ένωση. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι πέρα από τις εξωτερικές μας σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται περισσότερο και πάνω από οποιαδήποτε φαντασία, έχουμε δημιουργήσει τώρα και μια κοινή συνεργασία με τις άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια ανομαλία που θα ήθελα να αναφέρω από ιστορικής σκοπιάς και έχουν ζήσει από αυτήν οι χώρες μας. Εμείς στην Αθήνα και στην Ιερουσαλία δημιουργήσαμε τα θεμέλια. Μάλιστα, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Όμως, σε αυτό το σημείο, να δούμε τι είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι το επιστέγασμα μιας νέας γεωπολιτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ. Οικοδομείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνοντας ένα νέο ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια γέφυρα η οποία θα οδηγεί τα αποθέματα φυσικού αερίου της περιοχής στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος και θα εμπλουτίσει το ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας, το γνωστό ως Energy Union, με φυσικό αέριο που είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον, μέσα από μια νέα διέλευση. Συμφωνία λοιπόν του Ζαπίου για τον EastMed έχει διάσταση οικονομική, αναπτυξιακή, διπλωματική αλλά και γεωστρατηγική. Ένας από τους μεγαλύτερους
αγωγούς φυσικού αερίου στον κόσμο θα έχει προφανείς θετικές συνέπειες για τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του. Αποτελεί όμως και συμβολή στην ειρήνη και στην γεωπολιτική σταθερότητα, γιατί αποδεικνύει την έμπρακτη πρόθεση των κρατών μας να αντιμετωπίσουν την ενέργεια ως κρίκο συνεργασίας μεταξύ των λαών και όχι ως αφορμή διαφωνιών και συγκρούσεων. Αναμφίβολα, ο νέος αγωγός θα αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική υπεραξία και τον περιφερειακό ρόλο Ελλάδος και Κύπρου στη Μεσόγειο, δίνοντας επίσης στρατηγικό βάθος και στην πολυεπίπεδη συνεργασία μας με το Ισραήλ και απλώνοντας ένα τόξο ευημερίας που διασχίζει την Ανατολική Μεσόγειο, φτάνοντας μέχρι την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά η εμβάθυνση συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ σε συνδυασμό με τις στενότατες παραδοσιακές μας σχέσεις με την Αίγυπτο και τον μετριοπαθή αραβικό κόσμο αποτελεί μια εγγύηση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ένα χώρο που τα τελευταία χρόνια απειλείται από συγκρούσεις, ανακατατάξεις και αδιέξοδους αναθεωρητισμούς. Ταυτόχρονα, προσφέρει περισσότερη ευελιξία και ανεξαρτησία στις πηγές ενέργειας της Ευρώπης. Γι' αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει τον EastMed σε όλες τις φάσεις της ορίμανσής του ως έργο κοινού ενδιαφέροντος, Common Interest Project, επιχορήγησε μάλιστα κατά 50% την τελική μελέτη. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει μέχρι το 2050 να γίνει κλιματικά ουδέτερη. Για τα επόμενα 30 χρόνια, λοιπόν, τουλάχιστον, το φυσικό αέριο θα είναι το καύσιμο μετάβασης που θα επιτρέψει να απεξαρτητοποιηθούμε νωρίτερα από ρηπογόνες πηγές όπως το πετρέλαιο, ο λιγνίτης και το κάρβουνο. Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο. Είδαμε κάποια αποσπάσματα από τις ομιλίες των τριών ηγετών σε αυτή την ιστορική συμφωνία. Ολοκληρώθηκε πριν μερικά λεπτά η τελετή των υπογραφών και των συμφωνιών. Κοντά μας είναι ο Μάκης Θεοδόσης από το inetpress.gr. Να κάνουμε καλησπέρα, Μάκη. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, καλή να χρονιά. Κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχήν να πούμε ότι στην τελετή παρευρέθηκαν και οι πρώην υπουργοί ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση αναγνώρισης του ρόλου τους στην πρόθεση του έργου. Ο κύριος Μανιάτης. Ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Σκουρλέτης. Ιστορικής σημασίας πραγματικά, αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας ο αγωγός EastMed. Αλλά... Και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι ένα έργο το οποίο θα έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Μιλάμε τώρα για ένα βάθος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, 30 ετών. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί πιθανότατα, αν αρχίσει με βάση το χρονοδιάγραμμα, το 2025. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η συμφωνία επιτρέπει στην Ελλάδα να αποκτήσει ένα κεντρικό ενεργειακό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και το κυριότερο, έχουμε κάποιους ισχυρούς συμμάχους για να υποστηρίζουμε αυτό το project. Μιλάμε τώρα για το Ισραήλ, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν είναι απλώς ένα δικό μας σκεπτικό. Είμαστε μια ομάδα συμφερόντων κοινώς και μια σπίδα προστασίας για οτιδήποτε σκεφτεί να κάνει η αντίπαλη πλευρά που πια ξέρεις πολύ καλά είναι η Τουρκία, η οποία κινείται στο δικό της σφαιρικό τοπίο. Η Τουρκία που σήμερα ακόμα και την ώρα της τελετής της υπογραφής του αγωγού παραβίαζε τον ενέργειό μας χώρο σε μια άλλη κίνηση προκλητικότητας. Να πω κάτι εδώ για την Τουρκία. Κάποιοι διπλωματικοί κύκλοι στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες, φοβούνται ότι μέχρι πού μπορεί να το φτάσει ο Ερντογάν, τι θέλει να κάνει. Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν από τα κέντρα στο ευρωπαϊκό χώρο, φοβούνται ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και απέλαση Ευρωπαίων από την χώρα του, με σκοπό να πιέσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, ακόμα και να βγει και από το ΝΑΤΟ, όπως το είχε κάνει το 1966 ο Ντεγκόλ με τη Γαλλία, μπορεί να φτάσει μέχρι και σε αυτό το επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η κρίση μπορεί να είναι πολύ σοβαρότερη από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε κλιμακωτά πράγματα να βγαίνουν,
χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πλευρά. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τις κινήσεις του Ερντογάν, τουλάχιστον στη δεδομένη φάση. Ωστόσο, να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα. Θα ασχοληθούμε αύριο εκτενώς με όλες τις λεπτομέρειες. Νέα χρονιά, μπήκαμε στο 2020. Μάκη Θοδώση, να μας δώσεις την πολιτική ατζέντα της νέας χρονιάς. Τι αναμένουμε τους επόμενους μήνες. Παρά την πολύ καλή εθνική πολιτική εκεχηρία που είχαμε με τα εθνικά, όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια ομοψυχία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό ποια φαίνεται. Ποια εθνικά αναφέρεσαι. Αναφέρομαι στο πώς θα αντιμετωπίσουμε. Των Πρεσπών. Όχι. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι όλοι έχουν μια στόχευση για την Τουρκία για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει εδώ διαφωνία τεράστια. Υπάρχει, νομίζω, ομοψυχία. Αλλά αυτό το περιβάλλον ομοψυχία τελειώνει. Υπήρχε, αλλά και ανακοινώσεις μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων δεν έδειχνε ότι υπήρχε απόλυτη ομοψυχία. Υπήρχε και αιχμή, τουλάχιστον προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής. Όσον αφορά τη Χάγη. Αλλά να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι από εδώ και πέρα αυτό τελειώνει το κλίμα και μπαίνουμε σε ένα κλίμα καθαρά κοινοβουλευτικό που θα έρθει μια σειρά ατζέντα της κυβέρνησης με νομοσχέδια καυτά μέχρι και το Φεβρουάριο. Το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται είναι του Υπουργού Προστασίας, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και αφορά τον περιορισμό των διαδηλώσεων, πράγμα που έχει ξεσηκώσει αρκετές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα μέτωπο, από ό,τι φαίνεται, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και ίσως και του ΜΕΡΑ25, που δεν συμφωνούν με αυτό το κομμάτι και θα υπάρχει μια αντιπαράθεση αισθητή μέσα στη Βουλή. Ακολουθούν μετά νομοσχέδια που αφορούν το επίδομα γέννησης, το οποίο θα μπει αμέσως μετά, το οποίο θα είναι σε δύο δόσεις όπως γνωρίζεις. Ακολουθεί το νομοσχέδιο που αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι ξαναρχίζει πάλι η συζήτηση με την υπόθεση Νοβάρτης. Το γνωστό θέμα μας. Αυτό είναι σημαντικό, να λάμψει όπου, αλήθεια επιτέλους. Όπου εδώ περιμένουμε τις καταθέσεις να συνεχιστούν. Ακολουθούν οι καταθέσεις του διαφημιστή Βουλκίδη, ο οποίος φέρεται ότι έχει κάνει ένα κανάλι επικοινωνίας με τα μαύρα ταμεία της Νοβάρτης. Και επίσης, πολύ σημαντική είναι η κατάθεση της κυρίας Ελένης Ράικου, της Αγγελίας Διαφθοράς, που εκεί περιμένουμε. Έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Εκεί περιμένουμε εκεί να δούμε τι θα γίνει και πόσο θα υποστηρίξει αυτά που έχει πει και ο κύριος Αγγελής, ο Άννης Αγγελής, στις καταθέσεις του. Και μετά την τελευταία εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση της κυρίας Ράικου, ότι παραμένει στα χέρια της η δικογραφία για την Νοβάρτης. Να συνδέσουμε εδώ το εξής, ότι η Επιτροπή έχει ζητήσει να ανοιχθεί και ο φάκελος Νούρου Ουάν, με υπόθεση ότι συνδέεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος με βάση μαρτυρίες που έχουν γίνει. Ακούγεται ότι αναφέρονται στις μαρτυρίες του ισοβήτη, του κύριου Γιαννουσάκη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για να μπορέσουμε να βάλουμε σε μια σειρά για το πού πηγαίνει αυτή η Επιτροπή και πού θα καταλήξει. Ωστόσο, μένουν μια σειρά εκκρεμωτήτων που θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Μάκη Θεοδόση, να σε ευχαριστήσω. Ένα τελευταίο, συγγνώμη, να σε διακόπτω 10 δευτερόλεπτα. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που έρχεται μέσα στο Φεβρουάριο και πριν την εκλογή Προέδρου, που επίσης και αυτό είναι σημαντικό, είναι ο εκλογικός νόμος. Ο οποίος καταλαβαίνει ότι θα προκαλέσει αρκετή τριβή. Εκεί θα υπάρξουν ζυμώσεις, θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις, νομίζω, μεταξύ των κομμάτων, τουλάχιστον έτσι όπως γράφεται και έτσι όπως διαρρέει προς τα έξω. Θα είναι σκληρή η μάχη που θα έχει να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτά τα μέτωπα για να καταφέρει να έχει την πλειοψηφία. Να κλείσουμε λέγοντας ότι ο εκλογικός νόμος για να αλλάξει απαιτεί 200 ψήφους. Και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν στη Βουλή. Πρόσωπο κλειδί θα είναι υπογεννηματά, νομίζω, σε αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάκη Θεοδόση. Σε άλλα νέα της ημέρας, νέο κύμα κακοκαιρίας με τσουχτερό κρύο, χιόνια ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Στα Βίλια παραμένουν τα προβλήματα παρά το γεγονός ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ρεύματος. Λόγω τώρα των θυελωδών ανέμων, σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Στην κατάψυξη μπήκε η χώρα με πολλά προβλήματα σε πληθώρα περιοχών ανά την επικράτεια στο περιθώριο του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας Ζινοβία που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ώρες. Η μεταβολή του καιρού φέρνει ισχυρούς ανέμους σήμερα καθώς και βροχές ή χιονόνερο, καταιγίδες και χιόνια σε διάφορες περιοχές, ενώ παράλληλα αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή από τις αρχές της εβδομάδας. Τα Βίλια επλήγησαν και από τα νέα καιρικά φαινόμενα πριν ακόμη συνέλθουν από το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.
Την Τετάρτη αποκαταστάθηκε η παροχή ρεύματος σε όλες τις περιοχές. Μάλιστα, 4 οικογένειες βρίσκονται εγκλωβισμένες στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, ενώ μπουλντόζες επιχειρούν να προσεγγίσουν το σημείο. Πολλά είναι επίσης τα νοικοκυριά που δεν έχουν νερό. Προβλήματα σε τμήματα του ορεινού οδικού δικτύου των Χανίων σημειώνονται από την κακοκαιρία. Τμήμα του δρόμου λίγο πριν την Κίμη υποχώρησε στο σημείο του στομίου. Οι μεγάλοι κυματισμοί που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα άνοιξαν τον δρόμο στο ρεύμα προς το λιμάνι, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται από το ένα ρεύμα. Έχει προγραμματιστεί τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων άνω των 2,5 τόνων όσον αφορά τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα. Παράλληλα με τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και την προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων, εξετάζονται από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι προτινόμενες λύσεις και οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για την εκτέλεση σημαντικού τεχνικού έργου που θα δώσει οριστική λύση στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο τμήμα του βασικού οδικού άξονα προς το λιμάνι της Κίμης. Πρόκειται για ένα από τα δύο σοβαρότερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Ζινοβία. Το δεύτερο είναι στην επαρχιακή οδό Λίμνης Εδιψού, στο γνωστό σημείο των Κατολισθήσεων. Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες, ενώ για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ κλειστή είναι η γραμμή Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε μέχρι τα Βίλια. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σοφία Μπάμπαλη, είναι κάτοικος Βιλίων, καθώς εκεί πέρα υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καλησπέρα, κυρία Μπάμπαλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα Βίλια. Μάθαμε ότι πριν από λίγο ήρθαν χιονιστικά μηχανήματα, έστειλε η περιφέρεια. Ωστόσο, περάσατε δύσκολες μέρες. Σήμερα, πώς είναι η κατάσταση? Σήμερα η κατάσταση είναι σίγουρα καλύτερη γιατί πια δεν χιονίζει. Και η βροχή που έριξε και λίγο χθες το βράδυ έκανε την κατάσταση καλύτερα. Όντως, ήρθαν χιονιστικά σήμερα, μαζέψανε μεγάλο χιονιού. Αλλά όλα αυτά δεν φέρνει πίσω αυτό που έχουμε περάσει τρεις μέρες. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχετε ρεύμα. Ναι, ναι, τώρα έχει αποκατασταθεί και το ρεύμα. Όχι σε όλες τις περιοχές. Στο κέντρο του Βιλίων, ναι. Υπάρχουν περιοχές όμως στα Βίλια που ακόμα δεν έχουν ρεύμα. Και είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που δεν έχουν ρεύμα αυτοί οι άνθρωποι. Με πολύ άσχημες συνθήκες. Μέσα στο κρύο. Καταλαβαίνετε τι επικρατεί όταν έξω έχει μείον 2, μείον 3. Και δεν έχει θέρμανση. Δεν έχει θέρμανση. Δεν ήταν μόνο η θέρμανση. Δεν είχαμε τηλέφωνο, δεν είχαμε θέρμανση. Έξω είμαστε εγκλωβισμένοι. Και δεν υπήρχε και δεν ήρθε κάποιος υπεύθυνος να προσπαθεί. Κανένας. Όλες αυτές τις μέρες προσπαθούμε, παίρνουμε τηλέφωνα, μας λένε ο κεντρικός δρόμος είναι ανοιχτός. Ο κεντρικός δεν φτάνει στα σπίτια. Τα Βίλια έχουν μεγάλο οικισμό, μεγάλο όγκο. Ήμασταν μικρά παιδιά, άλλοι είχαν νεογέννητα, δεν μπορούσαν να τα ζεστάνουν. Δεν είχαμε φαΐ. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν ούτε και πετρέλαιο, γιατί ναι, μεν περιμέναμε χιόνι, αλλά όχι αυτή την κατάσταση. Και συνήθως τα προηγούμενα χρόνια, όταν ξεκίναγε να ρίχνει το χρόνι, ξεκίναγε να καθαρίζεται και το χωριό. Αυτή τη φορά το χωριό έμεινε στο έλεος του. Ανοίξανε το κεντρικό και τίποτα άλλο. Με αποτέλεσμα να διωγγωθεί ο όγκος του χιονιού και να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Τα τεράστια προβλήματα που πραγματικά δυσκόλεψαν τους κατοίκους των Βιλίων. Δεν το συζητώ. Φανταστείτε, υπήρχαν οικογένειες με νεογέννητα που δεν μπορούσαν να τα ζεστάνουν. Τηλέφωνο δεν λειτουργούσε. Περνάμε τα 112, νεκρή γραμμή. Μάλιστα. Κυρία Μπάμπαλη, να σας ευχαριστήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι τα δύσκολα μείνανε στο 2019 και ότι το 2020 αποκαταστήθηκε η τάξη και η κατάσταση, η κανονική αν κατάσταση στο χωριό. Αν δεν υπάρξει οργάνωση και σχέδιο για έκτακτες συνθήκες, ποτέ δεν θα υπάρξει εξομάλυνση καμιάς κατάσταση. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας και να σας ευχαριστήσουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Να ευχηθούμε να είναι όλα καλά για τους κατοίκους που δυσκολεύτηκαν πραγματικά όλες αυτές τις μέρες. Και να αλλάξουμε θέμα. Σοκ προκαλεί ο τρόπος που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της και στη ζωή της 5χρονης κόρης της, η 32χρονη μητέρα στην Πεύκη. Αφού έριξε το κοριτσάκι της από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στη συνέχεια έπεσε και η ίδια από την ταράτσα. Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης σε πολυκατοικία στην περιοχή της Πεύκης, όταν η μητέρα πέταξε από τον 3ο όροφο το παιδί της και στη συνέχεια πήδηξε εκείνη στο κενό.
Η 32χρονη μητέρα, πριν δώσει τέλος στη ζωή της, πέταξε και την 5χρονη κόρη της από τη ταράτσα στον ακάλυπτο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο και οι δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το άτυχο κοριτσάκι, σύμφωνα με τον παππού του παιδιού και πεθερό της αυτόχειρα, έπασχε από βαριάς μορφής αυτισμό. Είχε πέσει από την ταράτσα. Δεν το είδα, είχε πάρει και το παιδί μαζί. Και το μωράκι. Το πέταξε το φωταγωγό το παιδί και εκείνη σκοτώθηκε το μπροστά. Έπεσε μαζί με το μωρό. Μαζί με το μωρό, ναι. Ο πατέρας της οικογένειας ειδοποιήθηκε ενώ ήταν στη δουλειά του να γυρίσει στο σπίτι του γιατί είχε γίνει ληστεία, αλλά όταν έφτασε έμαθε τραγική είδηση. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν η μητέρα είχε αφήσει κάποιο σημείωμα στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου έμενε η οικογένεια για να δουν αν εξηγεί τους λόγους της οικογενειακής τραγωδίας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Η τραγική υπόθεση φέρνει ξανά στη μνήμη την ανίποτη τραγωδία του περασμένου Μαρτίου στο Νέο Κόσμο, όπου μία μητέρα πέταξε το 4,5 ετών κοριτσάκι της από τον μπαλκόνι του σπιτιού της στο 5ο όροφο και στη συνέχεια πήδηξε και η ίδια στο κενό. Λοιπόν, τέλος φαίνεται ότι δόθηκε στην αγωνία για τη μοναδική κάτοικο της Κινάρου, την κυρία Ειρήνη, που είχε να δώσει σημεία ζωής από την Τετάρτη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Κατερίνα Καμπόλη, να μας πει όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Σε τέλος, όπως είπες και εσύ, είχε η περιπέτεια της Κυραρινιός, όπως είναι γνωστή, της Ειρήνης Κατσοτούρχη, που είναι η μοναδική κάτοικος της νησίδας της Κινάρου, η οποία βρίσκεται μεταξύ Αμοργού και Καλύμνου. Το σούπερ πούμα που έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα την εντόπισε σώα και καλά στην υγεία της. Όπως τους είπε, καθώς δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν, το πλήρωμα δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στην νησίδα, είναι εντάξει. Έχει ακόμα τρόφιμα που μπορεί να μείνει με αυτά για ακόμα 2 ημέρες. Όπως είπε, έχει πάθει βλάβη η γεννήτριά της και έχει μείνει απολυκτρικό ρεύμα. Έχει γίνει και στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, όταν δεν είχε επικοινωνία με τους δικούς της λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Είχε να μιλήσει με τους δικούς της 3 ημέρες, αλλά όπως φαίνεται, όλα πήγαν καλώς. Μάλιστα. Και κλείνοντας, Κατερίνα, να πούμε ότι νεκρός διαρρήκτης του Σαμπελόκηπου, στην προσπάθειά του να διαφύγει, έπεσε στην Τζαμαρία. Τι ακριβώς έχει γίνει εκεί? Η προσπάθειά του, λοιπόν, να ληστέψει διαμέρισμα στους Σαμπελόκηπους κατέληξε σε τραγικό θάνατο. Ένας διαρρήκτης γεωργιανής καταγωγής 32 ετών κατέληξε από αιμορραγία. Μαζί με έναν ομοεθνή 22χρονο προσπάθησαν να εισέβαλαν μάλλον σε διαμέρισμα στην οδό Βάλτου, όμως έγιναν αντιληπτοί από τη γειτονιά η οποία και η γειτόνισσα κάλεσε την αστυνομία. Έτσι, στην προσπάθειά τους να φύγουν, ο 32χρονος έπεσε πάνω στην τζαμαρία της εισόδου και έπαθε ακατάσχετη αιμορραγία από την οποία και πέθανε, Αλεξάνδρα. Μάλιστα, Κατερίνα Καμπόλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώθηκε και το δελτίο μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Να σας ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Καλό σας βράδυ.